γνωστά εκλεκτά προϊόντα της αγροτικής μας παραγωγής. Η φετινή συγκομιδή ξεκίνησε και ήδη οι διαθέσιμες ποσότητες έχουν προπολυθεί. Όπως φαίνεται, η παραγωγή του κρόκου είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα παρά τις φετινές δυσκολίες. Ο θησαυρός Κοζάνης. Το μοβ λουλούδι. Ο κρόκος Κοζάνης ή αλλιώς το ελληνικό σαφράν γίνεται ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική του ποιότητα, το ζωηρό του χρώμα και την έντονη γεύση του. Η ποιότητα εξακολουθεί να είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα που έχουμε συνηθίσει. Τον κρόκο Κοζάνης δεν είχαμε βροχές, δεν είχαμε περίεργες συνθήκες. Η συγκομιδή του κρόκου αυτή την περίοδο αποτελεί ιεροτελεστία για τους κατοίκους της περιοχής. Τουλάχιστον 800 οικογένειες άλλωστε ζουν από αυτό. Οι παραγωγοί μάλιστα έχουν συνάψει ήδη συμφωνίες με το εξωτερικό για τη φετινή σοδιά. Η συγκομιδή του κρόκου εδώ στην Κοζάνη ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες, όχι όμως με τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Όπως μας λένε οι καλλιεργητές, η παραγωγή φέτος ήταν καταστροφική, όχι μόνο λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Καταστροφή. Ήταν οι καιρικές συνθήκες. Δεν ευνόησαν καθόλου. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Εγώ στην ηλικία, όσα χρόνια ασχολούμαι τέλος πάντων με τον κρόκο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να έχει 30 βαθμούς τον Οκτώβριο. Το πολύτιμο προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση από τις διεθνείς αγορές και γι' αυτό οι καλλιεργητές προσπαθούν να σώσουν τη σοδιά τους. Ο κρόκος, το σαφράν, το λουλούδι για να βγει, πρέπει να έχουμε καιρικές συνθήκες, πρέπει να είναι. Δεν έχουμε υγρασία, ο ήλιος δεν είναι καλός γιατί μαραίνεται το λουλούδι. Και είναι σε μια περιοχή και μια εποχή που θέλει τα κρύα του, τις βροχές, τις ομπίχλες. Αυτό θέλει. Όταν μαζεύεις με 27 και 28 βαθμούς θερμοκρασία, καταλαβαίνετε ότι δεν αγαπάει πολύ τη ζέστη και έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά. Η φετινή σοδιά περίμεναν ότι θα ήταν χρυσή, με παραγωγή 3 τόνων κρόκου. Τελικά όμως, λόγω της κλιματικής κρίσης, θα περιοριστεί στον 1 τόνο, με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι τιμές. Θέλουμε το προϊόν να μείνει προσιτό για τον Έλληνα καταναλωτή. Έχουμε αποφασίσει κάποιες μικρές αυξήσεις. Ελπίδα όλων η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη από τη φετινή.